Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Μπορεί η εβδομάδα αυτή να είναι πιο άνετη για τους παίκτες, αλλά αυτό δεν αναιρεί πως εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στη συμβίωση και των δύο ομάδων. Οι ίντριγκες άλλωστε σε αυτό το reality δεν τελειώνουν ποτέ, με αποτέλεσμα η παραγωγή ορισμένες φορές να δυσκολεύεται να παρέμβει ή να δείχνει μέχρι και αδράνεια, όπως είχε συμβεί στον πολύ μεγάλο καυγά του Τάκη Καραγκούνια με τον Άρη Σοηλέδη. Το γεγονός πάντως ότι δεν τιμωρήθηκε κανείς εκ των δύο, δείχνει πως μάλλον η παραγωγή επιδιώκει αυτούς τους τσακωμούς. Ο Τάκης δίνει πολλές αφορμές καθημερινά ώστε να ασχολούμαστε μαζί του, έχοντας κάνει την παραγωγή ολίγες φορές να προβληματιστεί έντονα με τη στάση του, αφού υπάρχουν κυρκίνες όπου καταφέρνει να κάνει απάντες έξαλλους και να τους φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Ο μισθοφόρος της μπλε ομάδας άλλωστε έχει τσακωθεί με όλους, και έχει κάνει τους συμπαίκτες του να μην αντέχουν άλλο τη συμβίωση μαζί του. Σε αρκετές περιπτώσεις τα λόγια του γίνονται αντικείμενο συζήτησης, με την παραγωγή να προβληματίζεται το πώς θα τον διαχειριστούν. Ο Τάκης μιλά ξεκάθαρα για στημένες ασυλίες στην κάμερα, η δήλωση αυτή όπως καταλαβαίνει κανείς δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού η παραγωγή δεν επιθυμεί να υπάρχουν τέτοιες σκιές. Κάπως έτσι τον πλησίασαν ώστε να τον προειδοποιήσουν για παρόμοια δήλωση στο μέλλον, επισημένοντας πως έχουν κάνει μαζί του αρκετή υπομονή. Ο Τάκης παραδέχθηκε ότι ξέφυγε, αλλά σε κάθε περίπτωση η προσέγγιση αυτή της παραγωγής δείχνει ότι η θέση του δεν είναι ασφαλής. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.